Με το γάμο. Δεν ξέρω αν είναι όλες οι κοπέλες και το αισθάνονται αυτό. Για μένα, ουσιαστικά στην καθημερινότητά μας δεν έχει αλλάξει κάτι. Αλλά με ένα περίεργο πράγμα αισθάνθηκα σαν να ξαναερωτεύτηκα τον άνθρωπό μου. Ίσως επειδή ήταν τόσο ωραίο εκείνο το βράδυ για μας, επειδή το χάρηκα πάρα πολύ, το διασκέδασα, επειδή... Είναι ένα εσωτερικό συνέστημα που δεν μπορώ να σου το εξηγήσω με λόγια, αλλά αισθάνομαι περισσότερο ένα μαζί του τώρα. Όχι επειδή μπήκε μια σφραγίδα και μια υπογραφή, δεν είμαι και αυτός ο άνθρωπος. Επειδή ένιωσα ότι αυτό το δυνατό που ένιωθα εκείνες τις ημέρες, γιατί είπα δύο ημέρες, δεν θα υπάρχει τίποτα, θα ζήσω αυτές τις δύο ημέρες, το ίδιο ένιωσε και εκείνος και το χαρήκαμε. Και όταν βλέπεις τον άνθρωπο σου, νομίζω, να χαμογελάει και εσύ έχεις αυτό το δυνατό χαμόγελο, μόνο ευτυχία μπορείς να αισθανθείς. Αυτό είναι. Αυτό άλλαξε για μένα. Ποιο είναι για σένα το πιο μεγάλο προσόν, το δικό του? Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να είναι το χιούμορ του, μπορεί να είναι η γλύκα του, η τρυφερότητά του, η ψυχραιμία του, ότι δεν ξέρω, ότι είναι τρομερά δυναμικός ή ότι δεν σου αρνείται τίποτα. Πάντα θέλει να σε βλέπει χαρούμενο. Όλοι χαρούμενοι θέλουν να μας βλέπουν, αλλά δεν μπορούν πάντα να μας λένε ναι. Ούτε εσύ μπορείς πάντα να λες ναι. Όχι. Κρυαρίνα. Σωστό. Λοιπόν, για πες μου, ποιο θεωρείς εσύ, ρε παιδί μου, το μεγάλο του προσόν, αυτό που πραγματικά αγάπησες περνώντας ο καιρός? Την επικοινωνία μας και το πόσο με καταλαβαίνει και ότι δεν χρειάζεται ποτέ να πω πολλά. Δηλαδή, θα γυρίσω στο σπίτι, θα με δει και είμαι σίγουρη ότι ξέρει πώς νιώθω και τι μου έχει συμβεί. Και ανάλογα θα μου φερθεί ή θα μου κάνει πάρα πολύ πλάκα και θα είναι, ξέρεις, πολύ χαλαρά όλα. Ή θα αφήσει το χρόνο λίγο να περάσει, γιατί θέλω κι εγώ λίγο το χρόνο μου. Και μετά, με τον τρόπο ότι θα προσπαθήσει να με κάνει να είμαι καλά. Νομίζω ότι αυτό είναι ασφάλεια για μένα και εγώ αισθάνομαι καλύτερα. Αν ρωτούσε εκείνον, πού να τον βρω? Γιατί την Ελένη, γιατί παντρεύτηκες τελικά την Ελένη? Γιατί καλά. Προφανώς και εκείνος είχε τις σχέσεις τους πιο πριν. Οι λόγοι καταλαβαίνεις. Μωρέ, εγώ καταλαβαίνω. Αλλά πες μου, αν του ρωτούσα ένα λόγο, τον πρώτο, τον πιο δυνατό, τι πιστεύεις ότι θα μου έλεγε? Νομίζω θα σου έλεγε ότι είμαι αληθινή. Αυτό νομίζω εκτιμάει ο Παύλος σε μένα πάρα πολύ. Δεν θα σε ρωτήσω κάτι άλλο για τις σχέσεις σας, γιατί αγάπη μου, σε καταλαβαίνω. Θέλω να δω όμως τη Βέρα σου. Την άλλη φορά μου πήρες το μονόπετρο από το χέρι μου, μόλις το είδα. Τρελάθηκα. Όχι, όχι, λέει, δεν είναι αυτό τίποτα. Το θυμάσαι? Μικρό κορίτσι, πού το βρες το μονόπετρο? Τι να κάνω, αφού μου ήρθε με μπροστά και τη διάλυσε το μάτι μου. Για δείξε μου τη Βέρα σου. Τη Βέρα σου να δω τουλάχιστον. Αυτή. Εσύ τη διάλεξε. Ναι. Αποκλείεται. Το κατάλαβα, αγάπη μου. Αλλά να σου πω κάτι για να μην στεναχωριέσαι. Πάντα εμείς τις αποφασίζουμε τις Βέρες, όχι οι άντρες. Ποτέ. Δεν τις βιάζουν όμως. Εξαρτάται. Η καθεμία τη συμφωνία έχει κάνει. Εγώ έχω συμφωνήσει. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω η Βέρα να φεύγει. Α, ούτε κι εγώ. Εντάξει, γιατί νομίζω ότι κάτι κάνω λάθος.